και ανέζησε και απλωνώστη και βρέσει η Σήμερα ακούστηκε το Ευαγγέλιο εν το Ευαγγελίο, το χαρμόσυνο άγγελμα μέσα στο πανανθρώπινο χαρμόσυνο άγγελμα. Εφρανθήνε δε και χαρήνε ότι ο αδελφός σου νεκρός είναι και αναστήθη και απολωλός, χαμένος δηλαδή ήταν, και βρέθηκε. Αυτό λέει ο πατέρας της παραβολής. Θα ήταν ευστοχότατο να μην πούμε ότι είναι εντός εισαγωγικών η εορτή του Ασώτου Ιού, αλλά του φιλευσπλάγου πατρός. Ενώ η αμαρτία φτάνει εκεί που φτάνει τον άνθρωπο, ο πατέρας γίνεται αγκαλιά επιστροφής του ανθρώπου προς την καταφυγή της δικής του αγκαλιάς. Ξέρουμε όλοι την παραβολή του Ασώτου Ιού, διότι δεν την ξέρουμε μόνο θεωρητικά, αλλά έχουμε και εμείς μικρές ή μεγάλες στιγμές κατά τις οποίες ξεχνούμε το θέλημα του Θεού Πατρός και κάνουμε το δικό μας αμαρτωλό θέλημα. Μπορεί να νομίζουμε ότι οι αμαρτίες μας είναι μικρές, αλλά αν για αυτές τις μικρές αμαρτίες δεν ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, και αγκαλιά θα μένει με ανοιχτή, και τη βλέπετε πίσω μου ορθάνυκτη την αγκαλιά του Θεού Πατρός στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, δέχεται και προσμένει τον καθένα, αλλά περιμένει αυτό το συγγνώμη, αυτή είναι την μετάνοια. Και έρχεται περίοδος μετανοίας. Γι' αυτό και σιγά σιγά, αγαπητοί μου αδελφοί και σεβαστέ μου πατέρα Ιωάννη, μας εισάγει η Αγία Εκκλησία. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Θα αναφερθούμε σε εκείνον περισσότερο, γιατί το πενταπόσταγμα, την ουσία της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, ερμηνεύει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Ο ίδιος ο Παύλος το λέει. Όλα έχω δικαίωμα να τα κάνω. Νομίζω ότι έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν είναι για το συμφέρον της δικής μου πνευματικής προόδου να πέσω σε όλα τα λάθη, τα ανθρώπινα, και να υπησέλθω σε όλα τα πάθη τα ανθρώπινα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά θα συγκρατήσω, λέει, τον εαυτό μου. Θα τον κρατήσω να μην εξουσιαστεί από τίποτα. Για να αποκτήσει πάνω μας εξουσία ο Θεός, εμείς είναι εφικτό και αγαθό και ευλογημένο να κάνουμε προσπάθεια να φύγουν τα μικρά ή μεγάλα αγκαθάκια των αμαρτιών μας από μέσα μας. Αν κάνουμε προσπάθεια, ο Θεός έρχεται και αυτά τα 2, 3, 5 πνευματικά βήματα τα βλέπει με αγάπη, τα ολοκληρώνει και μας δίνει τι? Την χάρη Του. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Είναι, λέει, σωστό να πάρω τα μέλη σας
και να τα κάνω μέλη μιας πόρνης, μη γέννητο. Και εδώ η πορνεία είναι με την κυριολεκτική τη σημασία, όπως την αναφέρει ο Παύλος. Υπάρχει και άλλη πορνεία, πνευματική. Πορνεία του σώματος είναι εύκολο να διαγνωστεί, εύκολο αν ο άνθρωπος έχει το βλέμμα στη γη και έχει ταπείνωση μέσα του να πει «Θεέ μου, συγχώραμε, έπεσα σε λάθος, πόρνευσα, παρήκουσα την εντολή σου». Αλλά υπάρχουν δύο άλλες πορνείες, πνευματικές. Η πορνεία της αμαρτίας. Κάθε παράβαση εντολής, θα το πω απλά, είναι μια πνευματική πορνεία. Γιατί? Σκεφτείτε. Σηκωθείτε το πρωί και δείτε την ομορφιά της πατρίδος σας. Κοιτάξτε τον ουρανό πόσο όμορφος είναι, ακόμη και ανταργιασμένος πάλι ωραίος είναι. Ρίξτε το βλέμμα στο απέραντο της θαλάσσης. Τι πρέπει να ακουστεί εκείνη την ώρα από την ψυχή του ανθρώπου μέσα από τα τρεις βαθά του? Ένα «Δόξαση Θεέ μου για τα καλά που μου προσέφερες». Και πόσα άλλα. Έχουμε τους οφθαλμούς και βλέπουμε. Έχουμε τη μύτη και οσφρενόμεθα. Έχουμε το στόμα και ομιλούμε. Έχουμε τη λογική και δίνει τροφή στη γλώσσα για να ομιλεί. Και όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Και πώς το ξέρουμε ότι είναι δώρα του Θεού? Όταν η ασθένεια μας επισκέπτεται, μερικά από αυτά ελαττώνονται, λιγοστεύουν. Και ενώ έχουμε τόσα δώρα, εμείς δεν είμαστε ευγνώμονες προς τον Θεό. Και τι κάνουμε? Μοιχεύει και πορνεύει δευματικά η ψυχή μας, δηλαδή φεύγει από την χάρη του Θεού και πηγαίνει στην αγκαλιά του διαβόλου, που προς στιγμήν είναι ζεστή και φαίνεται ωραία η αμαρτία, αλλά τα οψόνια της αμαρτίας, θάνατος, το τέλος της αμαρτίας, ο θάνατος, ο πνευματικός. Και άλλη μία πορνεία σας ανέφερα, πνευματική και αυτή. Αυτή είναι σαν βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Ακουμπά τον σύγχρονο άνθρωπο, ακουμπά τους επιστήμονες. Όσους νομίζουμε ότι η λογική μας τα εξηγεί όλα. Αυτή είναι η αθεία. Προβάλλεται τελευταία και προβαλλόταν πάντα ως εύξυπνη κατάσταση. Η αθεία είναι για τους ανθρώπους που είναι μορφωμένοι, η αθεία είναι για αυτούς που τα ξέρουν όλα. Ας έρθουν να μας εξηγήσουν πώς φτιάχτηκε ο κόσμος. Χτες με την Ενωδία, προδρόμου είχαμε πάει στο Μουσείο Γουλανδρή. Είδαμε ένα δεκάλεπτο βίντεο. Αδελφοί μου, αυτή η λεπτομέρεια στο σύμπαν δεν μπορεί να έγινε τυχαία. Διότι και τους νόμους της φύσεως κάποιος τους έθεσε. Και εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες οι επιστημονικές αυτά, τα ερευνά η επιστήμη, μας ενδιαφέρει ποιος δημιούργησε τα πάντα. Γι' αυτό είναι ο Θεός Πατήρ, που με την αγάπη Του έστειλε τον Υιό στη γη και μέσω του Υιού και με τη χάρη του Θείου Πνεύματος δημιούργησε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τι έχει, νομίζετε, ο νους μας? Πεπερασμένη και αυτού η κατάσταση. Κι όμως, αν ξεχάσουμε αυτές τις δύο μορφές αθείας, την αμαρτία, τις δύο μορφές της πνευματικής πορνείας, την αμαρτία και την αθεία, ίσως μπορούμε να αναχθούμε πνευματικά, να ανέβουμε. Και το να ανεβαίνεις τι σημαίνει? Ότι κατεβαίνεις έως την γη. Λες ότι δεν είμαι τίποτα. Όλα, Θεέ μου, τα έχω και όσα είμαι, είμαι με τη χάρη σου. Αλλιώς ακουμπά την ψυχή ο πνευματικός θάνατος. Τον έζησε ο άσωτος του πνευματικού θάνατο. Έγινε η ψυχή του ανύπαρκτη, έμεινε η καρδιά του άνευρη από αίμα,
δεν είχε να φάει και όταν επίνασε κατάλαβε ότι θα πεθάνει, λοιμό απόλυτε, θα πεθάνει της πείνας. Γιατί θυμήθηκε ότι ακόμη και οι μισθωτοί στο σπίτι του πατέρα είχαν περισσότερα αγαθά. Αδελφοί μου, εμείς το κατανοούμε ότι το σπίτι του πατέρα μας είναι όλο το σύμπαν, αλλά η καρδιά του πατέρα μας είναι η Εκκλησία. Είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Η ύπαρξή μας δοξάζει τον Θεό, παρακαλεί, προσκαλεί, έρχεται κοντά Του με συνέστηση ότι έχω κάνει λάθη, αλλά Θεέ μου, συγχώρα με. Αλλιώς ο πνευματικός θάνατος ακουμπά την ψυχή. Γιατί σημαίνει πνευματικός θάνατος. Ποιος άλλος μπορούσε να μας τον περιγράψει. Καλύτερα παρά ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, ένας Άγιος του έκπαιωνος, ένας Άγιος ο οποίος κάποια στιγμή μόνος του έμεινε και εξέφραζε την πίστη της Εκκλησίας στην ενανθρώπιση του Χριστού, την πίστη της Εκκλησίας στο σωτηριώδες έργο του. Και λέει ο Άγιος, εξαιτίας της ειδονής της αμαρτίας που παράλογα ήρθε στην ανθρώπινη φύση, εισχώρησε σε αυτήν κατά λογική συνέπεια η οδύνη. Άρα, λέει ο Άγιος, ειδονή σαρκική η άλλη αμαρτία γίνεται ξαφνικά οδύνη. Όποιος ειδονείται, οδυνάται στην γη. Έτσι. Και αυτή η μορφή ειδονής μπορεί με το δίδυμο της οδύνης μπορεί να γίνει και στην πνευματική μας κατάσταση. Ειδονή πνευματική νιώθουν οι Άγιοι όταν ευρίσκονται στον ναό προσευχόμενοι ή στο κελί τους. Πάβουν να έχουν σχέση με τα ανθρώπινα πράγματα. Και δεν είναι του καιρού εκείνου, μην το σκέπτεστε. Ο Όσιος πατήρ ημών Πορφύριος εκοιμήθη το 1991. Έτσι προσευχόταν, δοσμένη η καρδιά του στον Θεό. Ο Άγιος πατήρ ημών Παΐσιος εκοιμήθη το 1994, πολύ λίγα χρόνια πριν. Και αυτοί έδιναν όλο τούτο. Το είναι στην προσευχή, στην ταπείνωση. Ξέρετε, μην απαγοητευόμαστε. Ο Θεός τον πνευματικό θάνατο δεν τον έφτιαξε για μας. Είναι του διαβόλου. Για μας έφτιαξε τη ζωή. Και θα κλείσω με ένα παράδειγμα σύντομο. Έχει πάει γύρω στον καιρό του 1960, στο Άγιον Όρος ένας νεαρός άνθρωπος και ζήτησε να εξομολογηθεί σε ένα από τα καταστήματα των Καριών του Ήπειρου. Τον έστειλαν σε ένα μοναστήρι δίπλα στις Καριές. Εκεί ο πνευματικός, αντί να πάρει χειρουργικό νηστέρι, πήρε ένα μαχαίρι και του λέγε και τούτο αμαρτία και εκείνο αμαρτία και το άλλο αμαρτία, παιδί μου, μεγάλες αμαρτίες. Απογοητευμένος, ο άνθρωπος γυρίζει στο μαγαζάτορα που του είχε πει μοναχός και αυτός του λέει, «Πάτερ, είμαι για την κόλαση έτοιμος». Λέει, παιδί μου, έλα εδώ. Γράφει ένα γράμμα στον επίσκοπο Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως Ιερόθεο. Σας το λέω για να δείτε και αν πατήσετε και το ψάξετε θα βρείτε και το παράδειγμα όσοι ασχολείστε με το ίντερνετ. Του λέει, παιδί μου, έλα εδώ, πάρε αυτή την επιστολή και πήγαινε στον Μητροπολίτη Ιερόθεο. Αυτός άφησε το θρόνο του και πήγε στο Άγιον Όρος και ασκήτω ως μοναχός. Πάει, βλέπει τον ένα μοναχό στο κελί του επισκόπου, του λέει ο δεσπότης, εγώ δεν εξομολογώ, παιδί μου, είμαι αμαρτωλός. Πήγαινε στον πατέρα Κοδράτο στη Μονή Καρακάλη. Του γράφει γράμμα και πάει στον πατέρα Κοδράτο. Η πρώτη ερώτηση το ρώτησε, παιδί μου, έχεις παιδιά? Έπιασε μια φιλική έτσι συζήτηση μαζί του και μετά του λέει, πάμε τώρα στην εικόνα του Χριστού να τα πεις. Εκείνος τα ξέρει όλα. Βάζει το πετραχύλιο πατήρ Κοδράτος και του λέει η πρώτη κουβέντα, μη φοβάσαι παιδί μου, κι εγώ αμαρτωλός άνθρωπος είμαι. Στον πατέρα Κοδράτου τα πόδια έκανε την ίδια εξομολόγηση που έκανε στον άλλον ιερομόνα. Έφυγε, λέει, αναπαυμένος, χαρούμενος, γιατί τι του είπε ο γέροντας, του λέει, περίμενε, ήταν μεγάλη εβδομάδα. Την Τρίτη του Πάσχα κάπου θα λειτουργήσω εγώ σε ένα παρεκκλήσιο και θα κοινωνήσεις. Θα μπει ο Χριστός μέσα σου, θα αλλάξει η ζωή σου. Έτσι άλλαξε, αδελφοί μου, η ζωή του Ασώτου.
ήρθε εις εαυτόν και κατάλαβε το λάθος που έκανε. Και επέστρεψε στον πατέρα και ο πατέρας άνοιξε την αγκαλιά. Να ανοίγουμε όλοι τις αγκαλιές μας στους άλλους ανθρώπους όταν κάνουμε λάθη, ούτως ώστε να ανοίξει την αγκαλιά του ο Θεός σε όλους μας εν ημέρα κρίσεως. Αμήν. Πάλι και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επ' την δέησιν ημών.